αυτούς αυτού που δεν μπορούν να έχουν έπαιρνο ότι διασώσαμε τελικά τη ΔΕΗ, δεν υλοποιήθηκε το σχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ. Στον τομέα τη ενέργεια καταλήξαμε σε ρυθμίσει που τελικά ενισχύουν το δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα των εταιριών τη ενέργεια. και την μείωση των δημοπρατούμενων ποσοτήτων νόμε που θα συμβάλλει στην βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της ΔΕΗ ενώ παράλληλα βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον για επενδύσεις στον ενεργειακό κλάδο. Με τη μείωση της χρέωσης προμηθευτή, που και αυτό συνεισφέρει στην ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ, ενώ, την ίδια στιγμή διατηρούνται αμετάβλητα τα τιμολόγια της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και τέλος, με την διατήρηση των δικτύων, και των διεθνών συμμετοχών της ΔΕΠΑ σε δημόσιο έλεγχο, με παράλληλη διατήρηση της παρουσίας του δημοσίου και στην εμπορική δραστηριότητα. Τρίτον, καταλήξαμε σε σημαντικές ρυθμίσεις προς όφελος κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς συμφωνήθηκαν μέρα με ένα μείωση της γραφειοκρατίας στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, στον οποίο επίσης εντάσσονται οι βεβαιωμένε οφειλέ και του 2017. Όπως επίσης και το πλαίσιο που αφορά την περαιτέρω απλοποίηση της αδιοδοτικής διαδικασίας σε αρκετούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα στη μεταποίηση. Τέλος, ένα σημαντικό μέρος της τέταρτη αξιολόγηση, περιλαμβάνει μια σειρά θετικών διατάξεων για την ενίσχυση της προσπάθειάς μας στον τομέα του κοινωνικού κράτους. Αρχικά, με την περαιτέρω ενίσχυση της πρωτοβάθμιας, βαθμίδας, της πρωτοβάθμιας υγείας, που αφορούν κυρίως την ενίσχυση του προϋπολογισμού για την υγεία μέσω της αύξησης του επίπεδου του clawback, για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, που θα αποτυπωθεί και στο μεσοπρόθεσμο. Αλλά και με την ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, με την επιδότηση μέρους του ενικίου, αλλά και τις δόσεις στεγαστικού δανείου, συνολικού προϋπολογισμού 617 εκατομμυρίων από το 2019 και για κάθε έτος από εκεί και πέρα, που θα αφορά 1,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης είναι ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς τον στόχο για την οριστική έξοδο από τη μνημονιακή περίοδο. Δεν είναι όμως το μοναδικό. Απομένουν ακόμα ορισμένα βήματα στην τελική ευθεία που ήδη έχουμε μπει. Το πρώτο είναι η συγκεκριμενοποίηση των μέτρων για τη ρύθμιση του χρέους. Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι σχετικές συζητήσεις, οι οποίες θα παράξουν το αποτέλεσμα, το οποίο θα έρθει για έγκριση στο Eurogroup, στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της, Ευρω... της Ευρωζώνης. Οι διαδικασίες αυτές, όμως, θα ήθελα να πω ότι δεν γίνονται, δεν γίνονται εν κενό, ούτε σε τάμπουλα ράσα, σε λευκό χαρτί. Υπάρχει το πλαίσιο το οποίο έχει προσδιοριστεί από τη συνεδρίαση του Eurogroup του περασμένου Ιούνιου. Το οποίο περιλαμβάνει τόσο το γενικό πλαίσιο ρυθμίσεων σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο όσο όμως και την πολύ σημαντική πρόβλεψη για το ανώτατο ποσό, το 15% του ΑΕΠ, που μπορεί να δεσμεύεται για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων της χώρας. Επομένως, εργαζόμαστε εντατικά ώστε να υπάρξει η βέλτιστη δυνατή λύση στο ήδη ευνοϊκό πλαίσιο το οποίο έχει, ε, έχει ήδη αποφασιστεί. Έχει αποφασιστεί και έχει περιγραφεί. Και βεβαίως αυτή είναι και η τελευταία προϋπόθεση ώστε να απελευθερωθεί ένα μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας που ήδη καταγράφεται. Το κομβικότερο ζήτημα όλων όμως θα έλεγα και είναι και αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα και θα παρουσιάσουμε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στον ελληνικό λαό είναι ο σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Και αν μέχρι σήμερα έχουμε αναφερθεί στο γενικό περίγραμμα και τις αρχές του σχεδίου που οραματιζόμαστε για την μεταμνημονιακή Ελλάδα, πλέον έχει έρθει, πιστεύω, η ώρα αυτό να αποτυπωθεί συγκεκριμένα. Έχουμε πια μια πλούσια εμπειρία μέσα από το κυβερνητικό έργο, αλλά και την καθημερινή δουλειά στα Υπουργεία, εντοπίζοντας και τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Έχουμε όμως και την πλούσια εμπειρία των περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων που τον τελευταίο χρόνο, από άκρη άκρη σε όλη την Ελλάδα, έχουν αφήσει πλούσια συμπεράσματα. Συμπεράσματα που δεν είναι γενικά, αλλά απτά. Καθώς προέκυψαν μέσα από τη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς που γνωρίζουν καλύτερα από το κάθε άλλο τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε τόπου ξεχωριστά. Αυτή η δουλειά που έχει γίνει έμενε να αποτυπωθεί σε ένα σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος το οποίο καλείται σήμερα να συζητήσει και να εγκρίνει το Υπουργικό μας Συμβούλιο. Ένα σχέδιο που βεβαίως θα κοινοποιηθεί για σε όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου και θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και στο ερχόμενο Eurogroup, στο τέλος εβδομάδας. Το κείμενο αποτελεί την αποτύπωση μιας συνολικής, μιας ολιστικού χαρακτήρα στρατηγικής για τη μεταμνημονιακή πορεία της χώρας. Δεν είναι απλώς ένα σχέδιο στο οποίο απαριθμούνται αναπτυξιακοί στόχοι. Είναι ένα συνολικό πλάνο, το οποίο περιλαμβάνει αφενός τους σκοπούς στους ε, επιμέρους τομείς του κοινωνικού και οικονομικού γείγναστα και αφετέρου τις συγκεκριμένες ενέργειες για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Μιλάμε λοιπόν για μια συνεκτική στρατηγική, η οποία εκινεί από τα πεπραγμένα της τρέχουσας περίοδου, κατά την οποία η χώρα ξεπερνά την ύφεση και την οικονομική καχεξία και εκτείνεται στο μέσο πρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο διάστημα. Το εγχείρημα θα έλεγα ότι είναι καινοφανέ για μια χώρα που πορεύτηκε για πάρα πολλά χρόνια με μια κοντόφθαλμη και απολύτως καταστροφική όπως αποδείχθηκε λογική. Για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι σε θέση όχι μόνο να οραματιστεί σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά να θέσει μια σειρά από συλλογικού εθνικούς και κοινωνικούς στόχους για την επόμενη της μέρα μετά από το τέλος μιας πολυετούς περιπέτειας και κρίσης. Η Ελλάδα ως μια κανονική χώρα πλέον, ως μια χώρα του σύγχρονου δυτικού κόσμου, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να έχει πλάνο για το πού θέλει να βαδίσει και για το πώς θα το πετύχει αυτό. Φυσικά το κείμενο αυτό περιλαμβάνει και δεσμεύσει. Μόνο που οι δεσμεύσει αυτέ είναι πρωτίστω έναντι του κοινωνικού συνόλου, έναντι των δυνάμεων τη εργασία και τη παραγωγή. Των δυνάμεων δηλαδή εκείνων οι οποίε καλούνται να παίξουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή και φυσικά να γίνουν και οι υλοποιητέ αυτή τη στρατηγική η οποία αποτυπώνεται στο σχέδιο. Θέλω στο σημείο αυτό να τονίσω ότι αυτή η διαδικασία της εκπόνησης ενός μακρόπνου σχεδίου αναπτυξιακής στρατηγικής είναι μια διαδικασία που έχει ακολουθηθεί και από άλλες χώρες που βγήκαν από μνημόνια. Με κυριότερα παραδείγματα αυτά της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. Και στην πραγματικότητα συνιστά, θα έλεγα, και μια πράξη σοβαρότητας και ευθύνης ευθύνη πρώτα απ' όλα απέναντι σε κάθε πολίτη της χώρας, που πρέπει να είναι και γνώστης αλλά και συμμέτοχος στην υπόθεση της αναγέννησης της χώρας. Θέλω λοιπόν να περιγράψω συνοπτικά το σχέδιο αυτό, ξεκινώντας από τα θεμέλια του. Από τη βάση αυτού του σχεδίου, που δεν είναι άλλη, από τη δημοσιονομική σταθερότητα, που έχουμε πλέον κατακτήσει και μας δίνει τη δυνατότητα αυτή η σταθερότητα να οργανώσουμε και να σχεδιάσουμε τον μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα από το 2015 υπεραποδίδει διαρκώς έναντι των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα και το γεγονός αυτό είναι που την καθιστά επιτέλους αξιόπιστη. Το πλαίσιο της επόμενης περίοδου προφανώς προβλέπει τους ήδη συμφωνημένους στόχους για την επόμενη τετραετία, τόσο στο επίπεδο των πλεονασμάτων, όσο και σε αυτό της ανάπτυξης. Κρίσιμη παράμετρος όμως αποτελεί, όπως προείπα, και το ζήτημα της ρύθμισης του χρέους, που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, η οποία, η οποία όμως ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται. Αν λοιπόν στα θεμέλια είναι η δημοσιονομική σταθερότητα, στη συνέχεια του σχεδίου βρίσκονται οι στόχοι. Ποιοι είναι οι στόχοι. Η στήριξη της παραγωγής και η επένδυση σε αυτό που ονομάζουμε στρατηγικά πλεονεκτήματα, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πλήρωσε ακριβά τη δημιουργία και τη διόγκωση ενός άναρχου παραγωγικού μοντέλου. Χωρίς προσανατολισμό, με μοναδικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών σχεδίων μιας κρατικοδίαιτης επιχειρηματικής ελίτ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τέλος λοιπόν των μνημονίων συνιστά και το οριστικό τέλος αφού του μοντέλου. Στο σχέδιο λοιπόν γίνεται Ρητή αναφορά στους τομείς στους οποίους εντοπίζονται δυνατότητες σημαντικής α, αναπτυξιακής προοπτικής και αναβάθμισης της χώρας στο διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό. Πρόκειται για τους τομείς της μεταποίησης, της βιομηχανίας, τον αγροδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό, την ναυτιλία, το φάρμακο, τα logistics, την καινοτομία, τις startups, ups τις υποδομές βέβαια και την ενέργεια. Όλα τα παραπάνω συνδέονται και με την ισχυροποίηση του τομέα των εξαγωγών, ο οποίος ήδη από το αδύναμο 19% του 2009, προ έχει φτάσει σήμερα στο 33% με στόχο το 50% το 2025. Στο κείμενο παρουσιάζονται τα δεδομένα για κάθε κλάδο ξεχωριστά καθώς και οι προοπτικές του με αναλυτικό τρόπο. Και με συγκεκριμένη αναφορά στα βήματα για την ανάπτυξη του κάθε κλάδου καθώς και τους μετρήσιμους στόχους για τον καθένα επαναλαμβάνω ξεχωριστά. Έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά στα χρονικά του σύγχρονου ελληνικού κράτους την αποτύπωση σε επίσημο κείμενο υπό τη μορφή σχεδίου για την επόμενη μέρα των ισχυρών πλεονεκτημάτων, των ισχυρών χαρτιών της χώρας στο διεθνή ανταγωνισμό, αλλά και τα μέσα ώστε αυτά να ενισχυθούν. Και εδώ λοιπόν ερχόμαστε στη λέξη κλειδί. Τα μέσα. Τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και πρέπει να αξιοποιήσουμε. Διότι ένα σχέδιο που περιλαμβάνει τους τομείς στους οποίους ενδιαφέρεται να επενδύσει η χώρα, θα ήταν λυψό αν δεν περιελάμβανε τα μέσα για να επιτευχθεί αυτό. Εδώ το σχέδιο αναφέρεται στις δύο καθοριστικές συνισταμένες. Τις θεσμικές αλλαγές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στο πρώτο σκέλος βρίσκονται οι σημαντικές τομές που έχουν ήδη γίνει και μένουν πολλές ακόμα να γίνουν, στο επίπεδο της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις. Από τον αναπτυξιακό νόμο και τις ειδικέ μέρημνές του για τη στήριξη του κυτάρου της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέχρι τις αλλαγές που διευκολύνουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, την, καθο... την καθιέρωση συγκεκριμένων αναπτυξιακών κινήτρων για τις νέες επιχειρήσεις, το νέο πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις και βεβαίως την Task Force για τις στρατηγικέ Επενδύσεις, την οποία, όπω γνωρίζετε, προείσταμε προσωπικά, καθώς και συνολικά όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες που κινούνται γύρω από τον άξονα απλοποίηση, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, επιτάχυνση διαδικασιών. Στο δεύτερο σκέλος βρίσκεται το κρίσιμο ζήτημα των πόρων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τροφοδοτήσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της παραγωγής. Η χώρα έχει πλέον στη διάθεσή της όχι μόνο τους πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ, Α, το ΕΣΠΑ στο οποίο για τρία συναπτά έτη η χώρα μας παραμένει πρώτη με τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα πανευρωπαϊκά αλλά δεν έχει μόνο το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη διάθεσή της χώρα, αλλά και το πακέτο Juncker, το λεγόμενο, με επενδύσεις αξίας 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, έχει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με επενδύσεις που θα αποφέρουν σύμφωνα με την Τράπεζα έως και 20 δισεκατομμύρια την επόμενη τριετία. Και 2,5 δις σε πρώτη φάση από την EBRD. Επιπλέον 2,5 δις σε πρώτη φάση από την EBRD. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις επιμέρους πρωτοβουλίες και την ίδρυση των επιμέρους ταμείων για την ενίσχυση της καινοτομία, των νεοφιών επιχειρήσεων, αλλά και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συγκροτούν ένα συνεκτικό σχέδιο με χρηματοδοτικούς πόρους επαρκής για την αναζωγόνιση της ελληνικής οικονομίας. Στο πλάι αυτών έρχεται βεβαίως και η φιλόδοξη προσπάθεια για την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυσιακής Τράπεζας, που θα ενισχύσει αυτή τη σημαντική προσπάθεια της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Όλα αυτά, φυσικά, σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος του δανεισμού μειώνεται διαρκώς σε επίπεδα προκρίσης, και με τη χώρα να επιστρέφει ξανά στις αγορές ε, χρήματο με ε, επιτόκια τα οποία είναι ικανοποιητικά. Το σχέδιο λοιπόν αφού ολοκληρώνει με το πλαίσιο για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής περνά, το σχέδιό μας περνά σε κάτι εξόχως κρίσιμο για την παρούσα κυβέρνηση. Ποιο είναι αυτό, είναι η κοινωνική πραγματικότητα. Διότι εμάς δεν μας αφορούν μόνο οι στόχοι, οι αριθμοί, τα μεγέθη της οικονομίας, μας αφορά και η κοινωνία. Και όταν αναφέρομαι σε πραγματικότητα, αναφέρομαι στη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Αυτό που ονομάζουμε εμείς όταν μιλάμε και σωστά, διαρκώς, ότι στόχος μας δεν είναι απλά η ευημερία των δικτών, αλλά να περάσουμε και από την ευημερία των δικτών στην ευημερία των ανθρώπων. Γιατί αν το ένα πόδι της στρατηγικής για την επόμενη μέρα είναι η ενίσχυση της παραγωγής, το δεύτερο, για να σταθούμε όρθιοι, είναι αυτό που ονομάζουμε κοινωνική δικαιοσύνη. Το σχέδιο λοιπόν αναφέρεται στις πρωτοβουλίες στήριξη τόσο του τομέα της δημόσιας υγείας, της παιδείας, αλλά και της κοινωνικής ασφάλισης. Η ιδιαίτερη βαρύτητα όμως για μας, έχουν τα ζητήματα της εργασίας. Η αποκατάσταση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, αλλά και η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων. Πράγμα το οποίο τσακίστηκε ως λογική και ως διαδικασία, χτυπήθηκε στα χρόνια των μνημονίων. Και επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τα κύρια σημεία που υπηρετούν αυτή τη στρατηγική και περιλαμβάνονται στο κείμενο. Είναι πρώτον το εθνικό σχέδιο με ορίζοντα τριετίας για την καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας που ήδη έχει περιοριστεί μέσα σε μια τριετία από το 19% στο 13% στους τομείς υψηλής παραβατικότητας και στόχος μας είναι να περιοριστεί στο 5% το 2021. Είναι επίσης η επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, διότι η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και τέλος είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Γιατί πέρα από την ανάγκη να τελειώνουμε με το ανήθικο καθεστώς της υποαμοιβόμενης εργασίας, η αύξηση του μισθού είναι βασικό στοιχείο ώστε να αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση και να διευρυνθεί ο κύκλος της οικονομικής δραστηριότητας. Τα παραπάνω σημεία έρχονται να συμπληρώσουν μια αναπτυξιακή στρατηγική η οποία στοχεύει όχι απλά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και καλύτερων θέσεων εργασίας. Με αξιοπρεπείς αμοιβέ και αξιοπρεπείς συνθήκες. Και στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή την προσπάθεια συνεκτικής, ελπίζω, παρουσίασης του σχεδίου μας με τους πρωταγωνιστές του σχεδίου. Το σχέδιο περιλαμβάνει τους στόχους, τα μέσα, αλλά και αυτούς που θα υλοποιήσουν. Στο επίκεντρο, λοιπόν, αυτής της μεγάλης προσπάθειας είναι οι άνθρωποι αυτής της χώρας. Είναι ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του μόχθου, των επιστημών, του πολιτισμού, αυτοί που πρέπει να κατέχουν τα κλειδιά της χώρας. Γιατί αυτοί πρέπει να κατέχουν τα κλειδιά και όχι οι κρατικοδίαιτες ελίτ, και ο εσμός των διαπλεκόμενων ολιγαρχών. Αυτός ο κόσμος επιδιώκουμε, ο κόσμος της εργασίας, του μόχθου, των επιστημών, του πολιτισμού, αυτός ο κόσμος επιδιώκουμε να είναι ο πρωταγωνιστής στη νέα εποχή της χώρας. Και ίσως περισσότερο από όλου η νέα γενιά. Οι νέοι και οι νέες που τα χρόνια της κρίσης, αντιμετωπίστηκαν ως πλεονάζον προσωπικό υποεκαθάριση. Σε, σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν α, πρέπει να δώσουμε κίνητρα δυνατότητες ώστε να αφήσουν το αποτύπωμά τους με τις ικανότητες και με τη διάθεσή τους για δημιουργία και προσφορά. Και για το λόγο αυτό γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο σχέδιο στις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να διευκολυνθούν οι νέε και οι νέοι της χώρας πρώτα απ' όλα να σταματήσουν να φεύγουν έξω, να διευκολυνθούν να ζήσουν εδώ και να δημιουργήσουν εδώ. Και φυσικά όσοι έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια να βρουν ξανά κίνητρα για να επιστρέψουν. Όμως, πέρα από τα όσα περιλαμβάνει το σχέδιο, η μέρη μνήμα είναι διαρκής, και αν θέλετε, δεν αποτελεί υπόθεση του ενός ή του άλλου Υπουργείου. Αποτελεί αρχή και προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης να δοθεί επιτέλους πρόπτικη και όραμα στο πολυτιμότερο αγαθό αυτού του τόπου, που είναι οι άνθρωποι του. Όλοι αυτοί που συγκροτούν την Ελλάδα του μόχθου, την Ελλάδα της γνώσης, την Ελλάδα της δημιουργίας. Για αυτούς αγωνιζόμαστε να βγάλουμε επιτέλους τη χώρα από τα μνημόνια και την ε, σκληρή αυτή περίοδο που ζήσαμε. Για αυτούς αγωνιζόμαστε να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την Ελλάδα της παραχμής, της διαπλοκής, της χρεοκοπίας. Για αυτούς πασχίζουμε τώρα να σχεδιάσουμε με ευθύνη την επόμενη μέρα για την Ελλάδα της δίκαιης ανάπτυξης, για την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η Ελλάδα λοιπόν επιστρέφει και επιστρέφει με σχέδιο, με ευθύνη και με σταθερά βήματα. Σας ευχαριστώ θερμά.